αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές και τους φοιτητές με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων να ανοίγει στις 16 Ιουνίου. Η αποζημίωση ανέρχεται έως και 600 ευρώ για τις επιπλέον καταναλώσεις από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Όπου οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν έως 600 ευρώ για την ρήτρα αναπροσαρμογής από το μήνα Δεκέμβριο του 2021 έως και το Μάιο του 2022. Τα ποσά θα είναι ανάλογα τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει χρεωθεί στους λογαριασμούς. Θα αφαιρεθεί η επιδότηση που έχει δοθεί μέχρι τον Μάιο και από το υπόλοιπο που θα μείνει θα επιστρέφεται το 60% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Για εξέλιξη ανάσα κάνουν λόγο αρκετοί καταναλωτές, οι οποίοι αντικρίζουν τους λογαριασμούς φωτιά, ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι για το τι τελικά θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν το δούμε, δεν πιστεύουμε. Τα λόγια είναι λόγια. Το θέμα είναι να γίνουν πράξεις και να πέσουν οι τιμές, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει, δεν πάει άλλο. Αυτοί που έχουν κάνει διακανονισμό θα πάρουν τίποτα πίσω. Εσάς πώς σας ήρθε τώρα, από πού σας ήρθε? 1380. Από πόσο? 280 ήταν το έναντι, 1380 καθαριστικός. 2 κατοστάρικα σε μια μονόχωρη καρσονιέρα. Χωρίς να τρώω εκεί, χωρίς να μαγειρεύω, χωρίς να πλένω. Πανάκριβα. Και πριν πόσο πληρώνω, για να καταλάβω τη διαφορά? 50 ευρώ. Αυτά τα λεφτά εμείς πώς θα τα πάρουμε πίσω, εφόσον είμαστε στο Νίκη και δεν έχουμε ρεύμα στο όνομά μας? Άσο τι λένε, η πραγματικότητα, η καθημερινή πραγματικότητα, τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε όλος ο κόσμος το ίδιο πρόβλημα. Αλλά φως, πού είναι το φως? Πού είναι το φως? Το φως πού είναι? Μόνο από εκεί, άμα το πατάς, ναι. Λοιπόν, κίνηση να κάνει η κυβέρνηση και όχι μόνο για αυτό, για πολλά άλλα. Από 50 ευρώ, 1200. Και τα πληρώσατε? Αν μου δώσει πράγμα λεπτά η κυβέρνηση, θα τα πληρώσω. Να παραιτηθεί να βρει η Ελλάδα το σειράτζι. Για παράδειγμα, αν οι επιπλέον χρεώσεις ανέρχονται σε 600 ευρώ, η αποζημίωση υπολογίζεται στα 360 ευρώ. Αν οι επιπλέον χρεώσεις αγγίζουν τα 800 ευρώ, η αποζημίωση ανέρχεται στα 480 ευρώ. Ενώ για 1000 ευρώ επιπλέον χρέωση, η αποζημίωση αγγίζει τα 600 ευρώ. Η διαδικασία, όπως έχει πει το Υπουργείο, θα είναι απλή. Θα είναι πάνω στη βάση δεδομένων του Ε1 που δηλώνεται η πρώτη κατοικία. Γιατί μιλάμε για οικιακούς καταναλωτές, για την πρώτη κατοικία ή για φοιτητές. Εγώ, παιδί μου, πληρώνω Νίκη και με το λογαριάζει ο Νικάρης. Συμφόρος που βάζουμε. Αυτά πρέπει να μειωθούν για την ψηφοφόρη παρά το ρεύμα. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Σίγουρα υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν μείνει απλήρωτοι λογαριασμοί. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει διακανονισμοί προκειμένου να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές. Όσοι δεν προχώρησαν σε πληρωμή, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εδώ δεν λέει να έχουν εξοφληθεί λογαριασμοί. Δεν προβλέπεται. Θα το δούμε όμως με το άνοιγμα της πλατφόρμας. Για την επιδότηση ρεύματος, τα νοικοκυριά θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, ενώ να σημειωθεί ότι η ενίσχυση δεν χορηγείται για δευτερεύουσες κατοικίες, εξοχικά και μη οικιακές χρήσεις.